μουσείο του El Greco ή για την ακρίβεια το εκθετήριο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε και ο γύρω χώρος αναμένεται να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότερο, καθώς ο Δήμος Μαλεβιζίου ετοιμάζεται πυρετοδός να βγάλει εργολαβία ύψους 272.000 ευρώ για την εσωτερική και εξωτερική ανακαίνισή του. Πέρα από την ανακαίνιση που, όπως είπατε, διασφαλίστηκαν τα χρήματα, είμαστε στον αέρα, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα και σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τον ανάδοχο. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για τον ουσιαστικά πλήρη εξυγχρονισμό του και την ανανέωσή του όσον αφορά το περιεχόμενο δηλαδή της έκθεσης που σχετίζεται πάντα με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται και στον στόχο που έχει η Δημοτική Αρχή να καταστήσει ακόμα πιο ελκυστικό και φιλικό προς τον επισκέπτη τόσο το αναστηλωμένο οίκημα του εκθετηρίου που είναι αφιερωμένο στο σπουδαίο κριτικό ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο που αποτελεί μαγνήτη για χιλιάδες επισκέπτες. Ένας χώρος που πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερο κόσμο με πολύ καλύτερες συνθήκες, με προσβασιμότητα που θα δίνει δυνατότητα σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα να προσεγγίσουν την έκθεση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που φιλοξενείται στην περιοχή. Το Μουσείο του El Greco λειτουργεί από το 1998 με έκθεση αντιγράφων έργων του μεγάλου ζωγράφου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το lifting αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 14 μήνες. Είναι ένα σημείο που δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες, ένα σημείο μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ένα σημείο που έχει το συμβολισμό του, ένα σημείο που στεγάζει, αν θέλετε, το μύθο, ένα κομμάτι της ιστορίας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.